Να ξεκινήσουμε τη σημερινή σας ενημέρωση καλησπέριζοντας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον Δήμαρχο Κομοτηνιών, κύριο Ιωάννη Γκαράνη. Κύριε Γκαράνη, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Αληθώς, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Γκαράνη, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την λήξη των αυστηρών μέτρων της πανδημίας του κορονοϊού, αναμένοντας όλες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού την αυριανή μέρα. Ποια θα είναι λοιπόν η επόμενη μέρα της άρσης των μέτρων για τον Δήμο Κομοτηνής? Σωστά, νομίζω ότι σιγά σιγά βγαίνουμε από το τούνελ. Πρέπει πρώτα να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει ο Πρωθυπουργός στο αυριανό διάγγελμα που έχει. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα μετά, εφόσον μας πει με ποιο τρόπο θα επανέλθει η κανονικότητα, θα δούμε και εμείς σαν Δήμος Κομοτηνής, που εμείς είμαστε έτοιμοι ούτως ή άλλως για την επόμενη μέρα, να εξειδικεύσουμε τα μέτρα. Ωστόσο, εμείς να πω ότι ακόμα συνεχίζουμε όμως να είμαστε στην διαδικασία και τήρηση των αυστηρών μέτρων που έχουμε μέχρι τώρα από το Υπουργείο Υγείας, και προσπαθώντας να βοηθήσουμε όλους τους πολίτες και τους δημότες μας, ώστε να μην υπάρχει κάποιο κρούσμα. Έτσι λοιπόν οι υπηρεσίες του Δήμου και σήμερα ακόμα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν μέχρι τέλος του περιορισμού. Mm-hmm. Παρόλο ότι βρισκόμαστε προς το τέλος της άρσης των μέτρων, να ευχηστήσουμε την προσοχή στον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί, δεδομένου ότι μπορεί να έχει χαλαρώσει λίγο η αυστηρότητα τήρησης των μέτρων, δεδομένου και της αύξησης της θερμοκρασίας, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και το επόμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, νομίζω το λένε όλοι, το λένε όλοι οι υπεύθυνοι, το λέμε και εμείς σε καθημερινή βάση, ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα. Mm-hmm. Παρόλο το ότι όντως έχει πολύ ωραίες μέρες και ο κόσμος έχει κουραστεί και όλα και βγαίνει έξω από το σπίτι του, θα πρέπει λοιπόν να κρατάμε τις αποστάσεις, που είναι το πλέον νομίζω μέτρο που θα κρατήσουμε και στο επόμενο διάστημα, και φυσικά να μην συγχρονίζεται σε πολύ μεγάλες ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι τίποτε δεν έχει τελειώσει. Είμαστε εδώ και πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα μέχρι όσο του σιγά σιγά γίνει η άρση αυτονών, και εφόσον γίνουν σταδιακά θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Τίποτε δεν έχει τελειώσει, συνεχίζουμε. Μάλιστα. Κύριε Γκαράνη, να έρθουμε τώρα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις αποφάσεις που πάρθηκαν, και θα ήθελα να αναφερθούμε όσον αφορά τους παραγωγούς της περιοχής μας και την ενίσχυσή τους από το Δήμο Κομοτηνής. Κοιτάξτε, ήταν κάτι που είχαμε υποσχεθεί. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή περάσαμε την Οικονομική Επιτροπή το ποσό και την ποσότητα που θα πάρουμε από τους παραγωγούς του Δήμου μας, που έχουμε πει δεν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά ωστόσο είναι ένα μικρό βοήθημα σε όλους αυτούς που που δεν λειτουργήσαν η λαϊκή αγορά στην περιοχή μας, είχαν κάποιο οικονομικό πλήγμα. Λοιπόν, εκεί έτσι λοιπόν θα τους βοηθήσουμε να τους πάρουμε κάποιες ποσότητες από τα προϊόντα που έχουν, και αυτά θα δοθούν φυσικά με την κοινωνική υπηρεσία και με τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι η απόφαση το να κλείσουμε την λαϊκή αγορά θεωρώ και είναι σωστή και έχει αποδείξει μέχρι στιγμής ότι ήταν σωστή. Από εδώ και πέρα όμως, με τη χαλάρωση των μέτρων, φυσικά και εμείς θα μπούμε στη διαδικασία να ανοίξουμε ξανά τις λαϊκές μας αγορές. Μάλιστα. Κύριε Γκαράνη, είχαμε αναφερθεί στα προγράμματα του ΕΒΑ, τα οποία θα ενεργοποιούνταν μετά την γιορτή του Πάσχα. Πώς αναμένεται να είναι το πρόγραμμα για τα προγράμματα αυτά? Έχουν γίνει οι παραγγελίες, τώρα περιμένουμε τα προϊόντα. Πιστεύω ότι σε 10 μέρες το πολύ θα έχουμε τα προϊόντα και θα ξεκινήσουμε την διαδικασία στο να δώσουμε στον κόσμο τα προϊόντα του ΤΕΒΑ. Τώρα θα γίνει με ένα διπλό τρόπο, έχουμε πει. Κάποια θα πάνε, όχι κάποια, τα περισσότερα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα πάνε σπίτι-σπίτι, ώστε να μην έχουμε πάλι έτσι πολύ μεγάλες ομάδες του ενισχυσμού στο χώρο εκεί που θα δίνουν τα προϊόντα. Αυτό μελετάμε, αυτό φτιάχνουμε αυτόν τον καιρό και νομίζω μετά από 10 μέρες θα είμαστε έτοιμοι να μοιράσουμε τα προϊόντα. Μάλιστα. Δήμαρχε, να κλείσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην προκήρυξη των θέσεων για την βοήθεια στο σπίτι με την πρόσληψη 3.000 ατόμων. Θα ενισχυθεί περαιτέρω ο Δήμος Κομοτηνής στο κομμάτι αυτό? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα ενισχυθεί. Είναι σίγουρο ότι κρατάμε τις θέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή βάσει των ανθρώπων που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο βοήθεια στο σπίτι και βάσει του οργανογράμματος που έχουμε. Άρα λοιπόν θεωρούμε και ξέρουμε ότι δεν θα χάσουμε καμία θέση,
και από εκεί και πέρα μετά, αν θα ενισχυθούν οι δομές μας, για μας θα είναι πολύ ευχάριστο. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι αυτοί που δούλευαν και ήταν μέχρι τώρα στα προγράμματα και δουλεύουν ακόμα και σήμερα, θα είναι αυτοί τουλάχιστον που θα πάνε θα έχουν ένα έξτρα μπόνους για το διαγωνισμό αυτό. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επικοινωνία τις επόμενες ημέρες για να αναγγείλουμε και εμείς τα νέα μέτρα, τα οποία θα λάβει ο Δήμος Κομωτινής, ερχόμενοι πλέον στην καθημερινότητά μας με αργά αλλά σταθερά βήματα. Σωστά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και τα μέτρα από τα οποία θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια σταδιακή άνοιγμα των μαγαζιών και της αγοράς, και θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε και εμείς από μέρος μας πώς θα βοηθήσουμε σε αυτό το άνοιγμα της αγοράς. Θεωρώ ότι είναι όλα, δεν είναι εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν βήμα-βήμα να προχωρήσουμε και να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλό πήγμα.